Καλησπεράκια, που είστε ρε παιδιά, τι νεάκια! Είστε στο MAD TV, είμαι ο Λεωνίδας Σόζος, παραγωγός των Σφαίρα 102,2, όπου μία με τέσσερις, Δευτέρα με Παρασκευή, κάνουμε παρέα και τρελαινόμαστε μαζί ακούγοντας τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Και σήμερα ήρθα εδώ για να σας παρουσιάσω το top 10 του δικού μας σταθμού, έτσι όπως διαμορφώθηκε από τα airplays όλης της χρονιάς. Στο νούμερο 10 λοιπόν, ο Πέτρος Ιακωβίδης της έλεγε «Γέλα μου, χαμογέλα μου», αυτή το έκανε και εκείνος έγραψε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Και στο νούμερο 9, ο Ηλίας Βρετός με το τραγούδι που μας συγκίνησε όλους, μας είπε «Φώναξέ με» και παρόλο που γι' αυτό ήταν μια δύσκολη χρονιά με το ατύχημα που είχε, μουσικά ίσως ήταν μια από τις καλύτερες χρονιές. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Επιστρέψαμε εδώ στο MAD TV, Λεωνίδας Σόζος στις οθόνες σας, εκπροσωπώντας το Top 10 του Σφαίρα 102,2 για τη φετινή χρονιά. Δεν με αφορά τραγούδι Συνατάς Θοδωρίδου που βρίσκεται στο νούμερο 8, σε ένα κομμάτι που τελικά αφορούσε όλους εμάς, καθώς το χορέψαμε σαν να μην υπήρχε αύριο όλο το καλοκαίρι. Και στα καπάκια έρχεται με φόρα ο Γιώργος Μαζωνάκης στο νούμερο 7 για να μας πει τι σημαίνει αγάπη. Άρα και μάθαμε τίποτα, ή πάλι μπακούρια θα τη βγάλουμε. MAD TV, Σφαίρα 102,2, Λεωνίδας Σόζος εδώ. Είμαστε στο top 10 της χρονιάς και στο νούμερο 6, κλασικός πια Γιώργος Σαμπάνης. Θα βάζαμε μέσα και το λόγια που καίνε, αλλά δεν είχε κλίπ, οπότε το τραγούδι μπορείς και χειρότερα μπήκε αυτόματα στο top της χρονιάς. Εκείνος βέβαια μόνο καλύτερα φαίνεται να πηγαίνει. Και στη θέση νούμερο 5, το κομμάτι που έχει φτάσει σχεδόν 40 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και παίζει παντού, και θα παίζει δηλαδή, για πολύ ακόμη, για κάποιο λόγο γίναν όλα και Νίκος Οικονομόπουλος. Εδώ είστε και τρελαίνεστε! MAD TV, Λεωνίδας Σόζος στις οθόνες σας για να σας παρουσιάσει το top 10 του Σφαίρα 102,2 και στο νούμερο 4 ο Νίκος Βέρτης προειδοποιεί την κοπελιά του να προσέχει καλά τι κάνει, γιατί εντάξει, αγαπάμε κυρά μου, αλλά μέχρι ένα όριο. Και στο νούμερο 3, Θέμης Αδαμαντίδης και Μέλισσες. Το τραγούδι που έγινε διασκευή για τα φετινά MAD Awards και αμέσως έκανε follow-up στην τεράστια επιτυχία του πρώτου και παρόλο που είχε κυκλοφορήσει 5 χρόνια πριν το κομμάτι, έσκασε φέτος. Έτσι είναι, ένα καλό κομμάτι ποτέ δεν χάνεται. Ποιος γινόταν λιώμαλο το καλοκαίρι και μαζί του και εμείς? Μα φυσικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που βρίσκεται στη θέση νούμερο 2 και πλέον μας έχει συνηθίσει επιτυχίες back to back. Αλλά παιδιά, στη θέση νούμερο 1 είναι το απόλυτο hit όλης της χρονιάς, ο Πάνος Κιάμος μαζί με τον Μπο και τον Σούπερ Σάκο, ένα τραγούδι που μας ήρθε από την Αρμενία και τα σάρωσε όλα στο πέρασμά του. 50 Cent Vibes με λαϊκή μελωδία, συνδυασμός άχαστος. Θέλω να σε ξαναδώ. Αυτό ήταν το Top 10 όπως διαμορφώθηκε από το Airplay του Σφαίρα 102,2 για το 2018. Είμαι ο Λεωνίδας Σόζος, με ακούτε κάθε μεσημέρι 1 με 4, αλλά δεν είμαι μόνος. Το πρωί θα ακούσετε Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνση Αντωνίου και Παναγή Τζορτζάτο, 10 με 1 Γιώτα Τσιμπρικίδου, 4-6 Ναταλία Γερμανού και 6-9 Βαγγέλης Χαρισόπουλος και Βερίνα Βαγγέλου. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε εσάς από το σπίτι, στο MAD και στο Επανειδήν με περισσότερη μουσική. Φιλιά στις μούρες σας, μωρέ! Bye! We'll be right back.